Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Φιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το νεακρήτη.gr. Έσβησε τελικά ο 52χρονος επιχειρηματίας, τον οποίο πυροβόλησαν ληστές μέσα στο ίδιο του το σπίτι στην Κηφισιά. Ο ίδιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τις αρχές Απριλίου, ενώ ήταν πατέρας δύο παιδιών. Σε πολλές περιοχές της χώρας θα ισχύσουν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις από τις αρχές Μαΐου. Δεν θα πραγματοποιηθούν όμως και στην Κρήτη, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, κ. Κουμαντάκης, αφού πραγματοποιήθηκαν ήδη στις αρχές Μαρτίου. Και τους παράγοντες κινδύνου που σκοτώνουν τους κριτικούς εξηγούν οι ειδικοί. Κάπνισμα, αλκοόλ και παχυσαρκία σε συνδυασμό με τον καρκίνο αποτελούν τους επιβαρυντικούς παράγοντες. Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο στο νεακρήτη.gr. Ακολουθήστε μας στα social media. Νεακρήτη.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.